Γεια σας! Όπως το είδατε και από τον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για καλλυντικά από την εταιρεία Essence. Η εταιρεία Essence ήρθε μαζί μου σε επικοινωνία πριν λίγες ημέρες και μου είπε πως ήθελε να μου στείλει κάποια ενημερωτικά φυλάδια αλλά και κάποια καλλυντικά από τις νέες προσθήκες που θα γίνουν στη συλλογή τους με χειμερινά και φθινοπορεινά καλλυντικάκια. Και εννοείται πως δέχτηκα γιατί ξέρω πως είναι μια πολύ αγαπημένη σας εταιρεία με πολύ χαμηλό κόστος τα καλλυντικά αλλά και πολύ καλής ποιότητας, μιας και είναι και δερματολογικά αλλά και οφθαλμολογικά ελεγμένα. Λοιπόν, εμένα μου στείλανε αυτό εδώ το νεσσεσεράκι, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι περιέχει μέσα. Με το πρώτο προϊόν που θα ξεκινήσω είναι μια λατρεμένη μάσκαρα και την ερωτεύτηκα με την πρώτη στιγμή που την είδα και χωρίς καν να τη χρησιμοποιήσω λόγω της συσκευασίας της, γιατί κοιτάξτε τι υπέροχη που είναι. Είναι σαν σώμα γυναίκας και φοράει και κορσέ, πίσω έχει και σκηνάκια για να σφίγγει στην πλάτη και μου έκανε τρομερή εντύπωση μέσα το βουρτσάκι διότι είχε ένα πολύ περίεργο σχήμα. Κάνει μια περίεργη καμπύλη που δεν τη συναντάς πολύ εύκολα σε μάσκαρα. Να σας πω ότι την έχω χρησιμοποιήσει γύρω στις 5 με 6 φορές και το αποτέλεσμα που μου έχει δώσει με ξετρέλανε γιατί μου έδωσε και όγκο αλλά και μήκος στις βλεφαρίδες. Και το ακόμα πιο καλό είναι, στη μάσκαρα είναι ότι στεγνώνει γρήγορα και δεν κρατάει για πολλές ώρες πάνω στις βλεφαρίδες υγρή. Και αυτό που και μου αρέσει αυτό γιατί εγώ από τις 10 φορές που θα βάλω μάσκαρα τις 9 με το που τελειώσω φτερνίζομαι και νομίζω πως καταλαβαίνετε τι γίνεται κάτω από τα μάτια και όσες φορές φτερνίστηκα και την φορούσα αυτήν δεν έπαθα απολύτως τίποτα και ούτε με ρέθησε ούτε το οτιδήποτε γιατί εγώ όπως σας έχω πει έχω και φωτοευαισθησία και προσέχω λίγο με το τι βάζω στα μάτια μου. Πάντως είναι καταπληκτική και κοιτάξτε τι όμορφη συσκευασία. Στην αρχή δεν ήθελα να την χρησιμοποιήσω, ήθελα να την αφήσω πάνω στο μπουντουάρ μου για διακόσμηση αλλά μετά είπα όχι, πρέπει να τη δοκιμάσεις. Μέσα στο πακετάκι βρήκα και 3 προϊόντα για τα χείλη και θα ξεκινήσω εννοείται με το κραγιόν που ήδη φοράω και κοιτάξτε τι υπέροχο βελούδινο αποτέλεσμα αφήνει. Είναι σε αυτήν εδώ τη μαύρη συσκευασία και αυτή εδώ είναι η αποχρωσή του. Είναι ένα κατακόκκινο μάτ, αφήνει μάτ αποτέλεσμα, αλλά πραγματικά από ό,τι κόκκινο μάτ έχω δοκιμάσει, τόσο βελούδινο αποτέλεσμα εγώ δεν έχω ξαναδεί σε κανένα κραγιόν και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Από διάρκεια δεν μπορώ να σας πω ακόμα γιατί είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω. Πάντως είναι ένα υπέροχο κόκκινο χρώμα το οποίο φοριέται και καλοκαίρι αλλά και χειμώνα κατά τη δική μου γνώμη. Και μαζί μου στείλανε και το μολυβάκι για τα χείλη. Το οποίο αυτό το δοκίμασα σαν περίγραμμα, δεν το δοκίμασα ακόμα σε γεμάτα χείλη. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι βάφει με απειρολάχιστο άγγιγμα. Δηλαδή κοιτάξτε. Το ακουμπάω, δηλαδή το κρατάω ίσα-ίσα και κοιτάξτε. Πώς αφήνει χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα σας το κάνω και πιο έντονο για να δείτε. Είναι ακριβώς η ίδια απόχρωση, ίσως είναι λίγο πιο ανοιχτό το μολυβάκι. Πάντως από ό,τι είδα μπορεί να φορεθεί και μόνο του. Και από ό,τι κατάλαβα με το περίγραμμα που έβαλα μόνο, γιατί δεν γέμισα τα χείλη, είναι και πολύ ενυδατικό. Και το τελευταίο προϊόν για τα χείλη είναι ένα glossy lip balm. Μου ήρθε σε αυτήν εδώ την πολύ χαριτωμένη συσκευασία. Και περιέχει μέσα σορμπέ βατόμουρο. Βασικά είναι το άρωμα και γεύση από σορμπέ βατόμουρο. Να σας πω βασικά αρχικά για την απόχρωση. Αφήνει μια διαφανή απόχρωση με έτσι πολύ... μια παλή ροζ διαφανή απόχρωση. Εντάξει δεν είναι lip gloss για να αφήνει χρωματάκι, να το είναι εδώ. Αλλά είναι περιποιητικό χιλιών. Αυτό το δοκίμασα 2 φορές. Και δεν μπορώ να σας πω από αυτές τις 2 φορές αν ενυδατώνει τα χείλη, διότι έχει τόσο υπέροχη γεύση που με το που το έβαζα πάνω στα χείλη μου το κατανάλωνα. Το έτρωγα κατευθείαν γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε δεν έχω καταλάβει ποια είναι η χρήση του. Είναι για να το βάζει στα χείλη να ενυδατώνει ή είναι για να το τρως. Πραγματικά είναι τέλειο. Και όταν περάσω από ένα stand της Essence, σίγουρα θα κοιτάξω και τι άλλες γεύσεις έχει. Δεν θα πω αποχρώσεις, θα πω γεύσεις, γιατί είναι πολύ νόστιμα. Στη συνέχεια βρήκα 2 σκιές, βασικά 3 στην ουσία γιατί αυτή εδώ είναι διπλή. Και σήμερα το μακιγιάζ μου το έχω κάνει με αυτές. Να σας πω κάτω από το φρύδι, έχω βάλει αυτήν εδώ την ανοιχτή τη σαμπανή απόχρωση. Αυτή η παλετίτσα εγώ θα την πω, έχει από κάτω και μία ανθρακή. Και σε όλο το κινητό βλέφαρο, την ανθρακή δεν τη χρησιμοποίησα καθόλου, αλλά σε όλο το κινητό βλέφαρο χρησιμοποίησα αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία για smoky look πρέπει να είναι καταπληκτική και περιμένω πως και πως να βγω έτσι το Σάββατο έξω για μια πιο καλή έξοδο και να βαφτώ να κάνω έτσι ένα smoky look. Και εδώ πέρα να σας δείξω. Εδώ πέρα είναι η καφέ. Εδώ έχω την σαμπανή απόχρωση. Κοιτάξτε τώρα που γυαλίζει. Και εδώ είναι η ανθρακή. Εάν ποτέ προσθεθεί αυτή εδώ η παλετίτσα στη συλλογή σας, να τη δοκιμάσετε με βρεγμένο πινέλο και θα με θυμηθείτε. Διότι έχει εντελώς διαφορετική απόδοση με στεγνό και με βρεγμένο. Εγώ εδώ κάτω από το φρύδι τη χρησιμοποίησα με βρεγμένο και κοιτάξτε τώρα που λάμπει.
Είναι πάρα πολύ ωραία και δίνει έτσι πιο ωραίο αποτέλεσμα και κάνει το φρύδι λίγο να σηκώνεται προς τα πάνω. Το επόμενο προϊόν είναι ένα ρούζ. Ήρθε σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι μια ροδακινή απόχρωση. Κοιτάξτε από κοντά. Έχει μέσα ανάγλυφα σχεδιάκια και το κάνουν έτσι να φαίνεται πιο χαριτωμένο. Να σας πω ότι εγώ σχεδόν από τότε που ξεκίνησα να βάφομαι, πάντα επέλεγα αποχρώσεις του ροζ για ροζ. Δεν είχα πάρει σχεδόν ποτέ ροδακινή, γιατί νόμιζα πως δεν μου πάει κάτι άλλο πέρα από το ροζ, αλλά σήμερα κατάλαβα πως κάνω πολύ μεγάλο λάθος, γιατί κοιτάξτε τι υπέροχο αποτέλεσμα που αφήνει τουλάχιστον το συγκεκριμένο, αλλά δίνει και έτσι ένα αποτέλεσμα υγείας στα μάγουλα και μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά για καθημερινή χρήση που εγώ δεν βάφομαι πάρα πολύ βαριά για να πάω στη δουλειά. Νομίζω πως θα το ευχαριστηθώ αυτό το ροζάκι και μου άρεσε πάρα πολύ και όσες κοπέλες παίρνετε ροδακινή ρουζ να το κοιτάξετε, γιατί σίγουρα θα σας αρέσει, αν μου άρεσε εμένα θα αρέσει και σας σίγουρα. Τα δύο τελευταία προϊόντα μακιγιάς που βρήκα μέσα στο πακετάκι είναι δύο eyeliner. Το ένα είναι matte και το άλλο είναι shine. Να σας δείξω εδώ, έχω κάνει ήδη swatch. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάνει μία χοντρή από το υγρό eyeliner που αφήνει τη γελάδα και σε όλα τα άλλα είναι matte. Και κοιτάξτε, φαίνεται ολοκάθαρα όπως αντανακλάει πάνω στο φως ότι αυτά εδώ πέρα είναι πολύ matte και αυτό γυαλίζει. Να σας πω ότι αγάπησε ένα κλικ περισσότερο το matte, διότι πέρα το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το matte, το αναζητάω και σε κραγιόν και σε σκιές αλλά και σε eyeliner, μου άρεσε γιατί είναι υπερβολικά σταθερό και δεν φεύγει καθόλου από, από τα μάτια σας, δηλαδή και λίγο να ξεστείτε και να ακουμπήσετε πάνω στη γραμμή δεν θα φύγει. Και μετά το τέσταρα εγώ και με το σαπουνάκι που κάνω το μακιγιάζ αλλά και με διάφορα άλλα να δω πώς θα φύγει και με αυτό που έφυγε 100% ήταν με ελαιόλαδο. Το δοκίμασα και με διάφορα ντεμακιγιάζ ματιών, αλλά με αυτό που έφυγε 1000% και γρήγορα ήταν με το ελαιόλαδο. Μου άρεσε πάρα πολύ και το shine βέβαια, αλλά το matte πιο πολύ. Κοιτάξτε τι ωραία. Πώς αντανακλάει πάνω στο φως αυτό που γυαλίζει και το άλλο είναι matte. Τι ωραία που είναι, πολύ μου αρέσαν αυτά. Τώρα θα μιλήσουμε για νυχάκια και έχει και πάρα πολύ ωραία νέα η Essence, αλλά θα σας τα πείσω για το τέλος. Για αρχή θα σας δείξω αυτό το φερνίκι νυχιών που μου έστειλαν σε μια κόκκινο κοραλή απόχρωση, είναι νέα απόχρωση η συγκεκριμένη. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στα βερνίκια της Essence είναι το πινελάκι, διότι διευκολύνει πάρα πολύ εμάς τις άπειρες με τα νύχια, διότι εγώ πάω συνέχεια σε κάποια κοπέλα να το φτιάξει μόνη μου, δεν μπορώ. Έχει αυτό εδώ το πολύ πλατή πινελάκι και σε βοηθάει πάρα πολύ στο να εφαρμόσεις πολύ γρήγορα και εύκολα το βερνίκι πάνω στα νύχια σου. Και το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα το βερνίκι, το οποίο μέσα έχει όλο στρας, είναι όλο γκλίτερ και το έχω βάλει εδώ στο μικρό μου το νύχι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αφήνει στρασάκια πάνω στο νύχι, αλλά είναι ματ, δεν είναι γυαλιστερά και είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί δεν το συναντάς πολύ εύκολα αυτό σε βερνίκια νυχιών. Και τα τελευταία προϊόντα είναι αυτά εδώ τα τρία, τα οποία είναι gel για το σπίτι, δηλαδή πλέον μπορούμε να κάνουμε και μόνες μας gel. Λοιπόν, τα βερνίκια είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Εμένα μου στείλανε ένα διάφανο, θα σας το δείξω, να το, είναι εντελώς διαφανή. Και μου στείλανε και ένα ροζάκι, το οποίο το χρησιμοποιείς για το γαλλικό. Για το γαλλικό, δηλαδή κάνεις τη γραμμή του γαλλικού και από πάνω βάζεις αυτό το ροζάκι. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμη, αλλά θα κάνω σύντομα ένα σχετικό βίντεο με αυτά. Να σας πω τη γνώμη μου, να τα κρατήσω κιόλας επάνω να δω τι είναι η διάρκεια και τα σχετικά, γιατί δεν ξέρω καθόλου. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι τα συγκεκριμένα λειτουργούν και σαν βάση αλλά και σαν top coat. Δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα να έχεις και βάση και top coat και όλα αυτά τα διάφορα. Και επίσης για όσες κοπέλες ενδιαφέρεστε για το gel στο σπίτι, να σας πω ότι στην Essence έχει και λάμπα με LED που μπορείτε να αγοράσετε και να ψήνετε εκεί τα νύχια σας. Και μου στείλανε και ένα primer και cleanser, είναι αυτό εδώ, το οποίο το χρησιμοποιείς πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία με το gel, αλλά και μόλις τελειώσεις για να πάρει την πολύ ποσότητα, δηλαδή αν έχει μείνει κάτι πάνω στον νύχια και κολλάει, αυτό το οξυδετερώνει και μου άρεσε και αυτό γιατί παλιότερα τα είχαν ξεχωριστά το primer και το cleanser, αλλά τώρα είναι μαζί. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα που μου έστειλαν. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλές προσθήκες στην συλλογή τους σε διάφορα make-up, σε πούδρες, σε bronzer αν δεν κάνω λάθος και σε βερνίκια νυχιών. Οπότε να πάτε να ρίξετε μια ματιά, είναι και πολύ οικονομικά, οπότε μπορείτε να πάτε με πολύ λίγα λεφτά μαζί και να φύγετε με μια σακούλα γεμάτη με προϊόντα της Essence. Αυτά από μένα, θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε από κάτω ένα δικό σας αγαπημένο προϊόν από την Essence για να του ρίξω μια ματιά. Εγώ να σας πω προς το παρόν, το αγαπημένο μου προϊόν είναι η All About Matte, η πούδρα, η οποία για μένα είναι η καλύτερη, είναι καταπληκτική διότι έχω πολύ λιπαροδέρμα και ξέρετε τι
πόλεμο και τι αγώνα έχω ρίξει για να φαίνεται το πρόσωπό μου όσο το δυνατόν πιο μάτι γίνεται. Και αυτή η πούδρα με έχει σώσει είτε στη στερεή είτε στην μορφή που είναι σε σκόνη. Λοιπόν, οπότε θα περιμένω με χαρά να μου πείτε τη δικιά σας, βασικά το δικό σας αγαπημένο προϊόν από την Essence για να του ρίξω μια ματιά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά, γεια σας!